Στη δίνη του ανελαίτου ράλι αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων βρίσκονται οι καταναλωτές την ώρα που ανακοινώθηκαν και νέες αυξήσεις βάζοντας φωτιά στις τσέπες των πολιτών. Φλερτάρει με τα 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, με την προτινόμενη τιμή να είναι στο 1 ευρώ και 97 σεν, την ώρα που η τιμή του πετρελαίου διεθνώς καταγράφει μείωση, υποχωρώντας τα 113 δολάρια το βαρέλι. Θα πάρει 2-3 μέρες για να συμπληρώσουν όλες οι εταιρείες. Υπολογίζουμε μέχρι αύριο να ανακοινώσει ακόμα μία ή δύο εταιρείες και να μείνει ακόμα μία. Συγκεκριμένα θα αυξηθεί κατά 8 σεντολίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, 11 σεντολίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 11 σεντολίτρο στην κυροζίνη. Στην βενζίνη δεν έχουμε αυξήσεις. Εντάξει, είναι, μπορεί να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει σημασία επειδή δεν είναι η βενζίνη τώρα. Σημασία έχει ότι έχει πλησιάσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ακριβώς. Και το πετρέλαιο όντως είναι αυτό που θα ανεβάσει όλα τα προϊόντα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρίσκεται στο 1 ευρώ και 80 ένα λίτρο και η αμόλυβδη 98 οκτανίων η μέση τιμή της βρίσκεται στο 1 ευρώ και 85 σέντα ένα λίτρο. Με τους καταναλωτές να αναφέρουν πως βλέπουν τις εξελίξεις με δεμένα τα χέρια αφού δεν μπορούν να παρέμβουν στα δρόμενα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι να συγκρατήσει τις αυξήσεις. Ακόμα και η υπηρεσία την οποία κατηγορούμε ότι δεν παρακολουθεί τι κάνει, είναι δεμένα τα χέρια της. Αναφέροντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αισχροκέρδεια, αλλά όχι αποδείξεις, τονίζοντας ξανά πως δεν ενδείκνυται η επιβολή πλαφών στα καύσιμα.